Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Η αθλητική ατζέντα της Κέρκυρας και σήμερα κοντά σας. Γιώργο Θεοδόρου, Βίκης Παργινός. Καλησπέρα, Βίκη. Τι γίνεται? Καλησπέρα, Γιώργο. Εν μέσω καύσωνα, Έβαλα πόλο σήμερα. Μπλουζάκι πόλο. Δεν έβαλα από κάμισο. Γιατί θα ξεκινήσουμε με την ατμοσφαίριση, Ναι, εννοείται. Ναι, μεγάλη το τιμή, πες του. Και βέβαια έχουμε έναν προπονητή του ΝΑΟΚ, αλλά εγώ θα πω έχουμε έναν από τους καλύτερους υδατοσφαιριστές που έχει βγάλει το Κερκυραϊκό, το Κερκυραϊκό πόλο. Έτσι είναι. Παρασυρώμαστε από το ποδόσφαιρο. Λοιπόν... Έτσι και αλλιώς έχει ρίζες ποδοσφαίρου. Ναι, βέβαια. Δεν το ξεχνάς αυτό. Ναι. Βέβαια, ο πατέρας του ήταν διαιτητής Σούπερ Λίγκας. Εννοείται. Έτσι. Σπύρος Καρδόνας. Σπύρος Καρδόνας, λοιπόν. Καλώς ήρθες, Σπύρο. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμέσω καλοκαιριού. Για τα καλά λόγια. Ναι, εμέσω καλοκαιριού. Και βέβαια. Ναι. Και βέβαια, Σπύρο, χθες που είχα τη χαρά να βρεθώ στο τελευταίο παιχνίδι που κάμαν για το πρωτάθλημα η ομάδα του ΝΑΟΚ, το μίνι. Η μίνι κατηγορία δεν είναι. Μίνι πέδες, ναι. Έμεινα ενθουσιασμένος από την απόδοση των παιδιών. Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι γενικά. Τα παιδιά παίξαν στην ημιτελική φάση. Διεκδικήσανε μέχρι τέλους την είσοδό τους στην τελική φάση μετά από πολλά χρόνια. Στο χρήσιμο παιχνίδι με τον Άρη χάσαμε 3 γκολ. Όμως, στόχο εμείς δεν είχαμε βάλει την τελική φάση έτσι για αλλιώς. Είναι η εξέλιξη των παιδιών. Έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, δεν μπορούμε παρά να είμαστε ευχαριστημένοι. Μετά από πολλά χρόνια, 2-3 χρόνια, ξανακάναμε αγώνες στο κολυμπητήριο και παίχτηκε πάλι πόλο επίσημα στο... Σε αυτές τις ηλικίες. Σε όλες τις ηλικίες. Ναι. Και με θερμούς οπαδούς από τη... Ναι, ήταν και τα κορίτσια εκεί, ήταν πολύ ένθερμα. Ναι. Είδα, ας πούμε, ότι είναι μια κίνηση που δεν υπήρχε, ας πούμε. Κάποια παιδιά με αγάπη ήρθαν, φωνάξανε για τους συναθλητές τους. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι που δεν γινόταν. Κοιτάξτε, το έχω πει πολλές φορές. Ένα άθλημα για να μπορέσει να ζει πρέπει να παίζεται στο χώρο που είναι. Τώρα το να παίζουμε και να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Να παίζουμε δεν είναι κακό βέβαια, αλλά πρέπει να γίνονται αγώνες εδώ. Για να έχει ένα κομμάτι μέρος της κοινωνίας. Αν δεν παίζεται εδώ. Είναι κάτι που διαβάζει στην εφημερίδα. Σπύρο, έκανες μεγάλη προσπάθεια εσύ από την πρώτη μέρα που ξανά γύρισες στην Κέρκυρα για να οργανώσεις τα θέματα υποδομής. Πώς νιώθεις εσύ αυτή την περίοδο τώρα, μετά από τόσα χρόνια, που φτάσαμε Ιούλιο μήνα και αυτά τα παιδιά, αυτή η ομάδα, το τμήμα υδατοσφαίρισης δηλαδή του ΝΑΟΚ, είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις μέχρι τον Ιούλιο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι εγώ. Εγώ απλά είμαι αυτός που έχει μείνει πιο πολύ καιρό εκεί. Και το εσύ, και... επειδή εγώ τα θυμάμαι όλα, ήρθες και ανέλαβες κάτι που δεν υπήρχε. Εντάξει, τώρα εσείς το λέτε αυτό. Ναι, πάση περιπτώσει είναι μια συλλογική προσπάθεια. Το σωματείο βάζει πάντα τους στόχους, βρίσκει τους συνεργάτες. Και το σωματείο, βέβαια, για να διακόψω λίγο το Σπύρο, άρχισε και σκέφτηκε διαφορετικά. Σκέφτηκε ότι δεν μπορούσε να δαπανά αυτά τα χρήματα για να κρατάει μια ομάδα σε μια μεγάλη κατηγορία και ξεκίνησε μια διαφορετική φιλοσοφία. Φιλοσοφία πάνω στην ομάδα. Μεγάλη προσπάθεια και με τις προηγούμενες διοικήσεις που τεθήκανε κάποιες βάσεις. Βέβαια, αυτά όλα αργούν λίγο μέχρι να βρουν στους συνεργάτες, να βρεθούν, να δέσει η νοοτροπία, όλα τα πάντα και τα προβλήματα που έχουμε με τις εγκαταστάσεις. Ο Πέτρος ο Διαβάτης, ο οποίος είναι η ψυχή του τμήματος και τρέχει πάρα πολύ, και όλοι οι νέοι συνεργάτες και οι πιο παγιοί, και ο Πίτερ και ο Γιώργος ο Χατζηγεωργίου, όλοι αυτοί που έχουν περάσει τώρα για μήνα δικό χανέ και ο Αλέξανδρος Παπανελόπουλος παλιότερα. Κοιτάξτε να δείτε. Έγινε μια προσπάθεια, έχουμε βάλει μια φιλοσοφία και προσπαθούμε σε αυτό με πάρα πολλά προβλήματα και μεγάλες και από εμάς προβλήματα, γιατί και εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, είμαστε ερασιτέχνες και προσπαθούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, να το φτάσουμε όσο πιο ψηλά. Έχουμε πολλές αδυναμίες και εμείς σε οργανωτικά θέματα, γιατί είμαστε λίγοι, θέλουμε κόσμο παντού. Όμως βλέπουμε σιγά σιγά που προχωράμε, μεγαλώνουμε, ήρθαν και τα κοριτσάκια και τα παιδιά τα μικρότερα μεγαλώνουν και η ανδρική ομάδα πλέον πλησιάζεται από πάρα πολλούς Κερκυραίους παίχτες. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, όχι σε αυτό που θα θέλαμε, σίγουρα θα θέλαμε να είμαστε ενδεχομένως στην Α1 και να ήταν όλα καλά και να είχαμε παντού, αλλά βάσει και της κατάστασης και της οικονομικής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο και αν σιγά σιγά προχωρούμε και το πλαισιώνουμε με συνεργάτες καλούς και που θέλουν και έχουν όραμα το ίδιο με εμάς, θα προοδεύουμε συνέχεια. Βλέπεις, Σπύρο, μέσα αυτά τα παιδιά να υπάρχει αυτή η μαγιά που είχατε εσείς και ανεβάσετε την ομάδα τόσο πολύ ψηλά.
Κοιτάξτε, είναι άλλες εποχές σίγουρα, όμως τα παιδιά αυτά είναι αρκετά σε αριθμό που είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την ηλικία, που αυτό ήταν ένα πρόβλημα που πάντα είχαμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με έναν καλό προπονητή, ο οποίος έχει γνώση του αθλήματος. Υπάρχει μια καλή μαγιά. Βέβαια, όλα αυτά υπό την αίρεση ότι έχουμε κολυμπητήριο. Γιατί μπορεί να έχουμε άλλη καλή μαγιά, και το λέω συνέχεια, και αύριο το Σεπτέμβριο να έρθουν να μας πούνε δεν υπάρχει πετρέλαιο, ή το κολυμπητήριο έκλεισε για χίλιοι λόγους, ή έχει πρόβλημα. Και εμείς δεν είμαστε ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, μπορούμε να πάμε σε μια άλλα να κάνουμε προπόνηση. Yeah. Το αυτό το άλλες εποχές, Σπύρο, που είπες, έχει βάση και με αυτό που ξεκινάει από σήμερα στον ΑΟΚ. Γιατί όσοι έχουν μεγαλώσει την καταστάσεις του ΑΟΚ, γνώριζαν και θυμούνται οι παλαιότεροι ότι πραγματικά εκεί πέρα ήταν τόσα παιδιά που δεν έφτανε η όραση καμιανού να τα εντοπίσει. Σήμερα ξεκινάει κάτι διαφορετικό στον ΑΟΚ. Εντάξει, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όμως, εντάξει, τώρα είναι μια κουβέντα μεγάλη. Να. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις ιστορικές εγκαταστάσεις με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν τα γνωστά και να είναι ένα κύτταρο εκεί το οποίο να μπορεί να τραβάει παιδιά και για την υδατοσφαίριση και γενικότερα για τον αυταθλητισμό, αυτό που υπηρετεί ο ΝΑΟΚ σε όλα αυτά τα αθλήματα που καλλιεργεί. Και σε αυτά τα πλαίσια και εμείς προσπαθήσαμε και φέραμε εδώ ένα event για να πάρω έτσι πάσα από αυτό που είπατε, το οποίο είναι πιο πολύ καλοκαιρινό, χαρούμενο, δεν είναι τόσο σφιχτό σε επίπεδα πρωταθλητισμού ή απόδοσης. Το Open, το Beach Polo, που γίνεται όπως είναι το Beach Polo, που είναι πιο γνωστό και διαδεδομένο. Ναι, αλλά χαλάσανε τα σχέδια εκεί όμως, δηλαδή, οι εκλογές. Εντάξει, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν το είχαμε προβλέψει. Η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή έτσι και από πιο μεγάλα αστέρια από το χώρο. Αλλά εντάξει, θα το δούμε τώρα του χρόνου. Νομίζω θα είναι ένα ωραίο event. Έχουν αρκετοί, έτσι, με πιο γνωστό όνομα, τη Μανιολουδάκη που ήταν η αρχηγός του Ολυμπιακού και παίχτρια στην εθνική ομάδα με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Κοίτα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, πολλοί μεγάλοι αθλητές, Ολυμπιονίκες, είχαν δηλώσει πρόθεση να έρθουν. Ναι, ήταν να έρθει και ο Πάβης ενδεχομένως και ο Κοκκινάκης, έτσι που είναι γνωστός. Τώρα είναι διάφορα προβλήματα. Είναι και εκλογές, αλλά λέω, είναι δύσκολο τώρα ο άλλος να μετακινηθεί. Κάποιοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και με τις εκλογές δεν μπορούν να πάρουν άδειες. Είναι λίγο πρόβλημα. Τέλος πάντων, τώρα μην σταθούμε σε αυτό. Πώς γίνεται το παιχνίδι, το beach? Θα σας πω, πω γενικά. Ναι. Θα παίξεις? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ. Αλλά θα πρέπει να είμαι και εκεί εξάλλου. Αλλά όπως και να έχει. Ο Τάκης ο Πολίτης έχει φτιάξει ομάδα πάντως. Θα παίξει ο Τάκης, θα παίξουν σχεδόν όλοι οι παίκτες που είναι στην ομάδα μας. Και κάποιοι πιο παγιοί, ο Αποστόλης ο Ρέτσης, αυτό θα έρθουν ο Χατζηγεωργίου, ο Γιώργος Παπαμονητές, ο Παπανελόπουλος, ενδεχομένως ο Αλέξανδρος. Αν προλάβει. Ναι, αν προλάβει, θα αφήσουν τα παιδιά του. Ναι. Αλλά λέω όμως ότι είναι ένα event, είναι διεθνούς βεληνικούς. Θα έρθουν δύο ομάδες από την Νότια Αφρική, και από την, μία από την Νότια Αφρική, μία από την Αυστραλία. Ομάδες γυμνασίου που θα κάνουμε ένα παράλληλο τουρνουά με το κοριτσί, την ομάδα των κοριτσιών, τη δικιά μας, και το μίνι παίδων, αυτά τα παιδάκια που είδατε χτες. Ναι. Θα κάνω ένα παράλληλο τουρνουά. Θα είναι το beach polo, το οποίο παίζεται με τέσσερις παίκτες, δηλαδή τρεις παίκτες μέσα σε ένα τερματοφύλακα. Με κανονισμούς μπαίνει στα 7 γκολ, τα 7 πόντους. Ένα με το χέρι, δύο με το κεφάλι μετράει, τρία με το πόδι αν μπει γκολ. Καταλαβαίνετε, είναι πιο παιχνιώδης η μορφή, είναι πιο χαβαλετζίδικο να το πούμε, πιο εφετζίδικο. Είναι κάτι καινούριο, θα γίνει, έχουμε μεγάλη και έτσι και μας βοήθησε πολύ και ο Δήμος, έτσι, και η Περιφέρεια. Λοιπόν, να το πούμε και αυτό, και πάρα πολλοί σπόνσορες, να τους δείτε στην αφίσα, όπου έτυχε μια πολύ καλή αποδοχή από την Κερκυραϊκή Κοινωνία. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ωραίο event, αξίζει ο κόσμος να έρθει να το δει. Θα έχει μουσική, θα έχει και μπύρα, αυτό θα πάρει. Ναι. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό όμως στην καταστάσεις του ΝΑΟΚ. Έχουμε δει διάφορες αφίσες, ελάτε να μάθετε κολύμπε, ελάτε να μάθετε water polo. Ναι, σήμερα ξεκινάμε από 1η Ιουλίου που είναι σήμερα, ξεκινάμε ουσιαστικά την εκμάθηση κάθε χρόνο το καλοκαιρινό πρόγραμμα που θα είναι οι προπονητές του πόλο και της κολύμβησης πιο πριν και θα έρχονται τα μικρά παιδιά, ακαδημίες παιδιά γεννημένα από το 2008 και μικρότερα, έτσι, για να μάθουν κολύμβηση και πόλο. Εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ. Στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ. Κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή, από 6 με 7.30 είναι η προπόνηση. Ναι. Όποια παιδιά μπορεί να θέλουν να έρθουν κάθε μέρα, όποια θέλουν να έρθουν δύο φορές τη εβδομάδα. Εμείς έχουμε, επειδή ξέρουμε ότι το πρόγραμμα των γονέων είναι λίγο σφιχτό, είπαμε να βάλουμε όλη τη εβδομάδα έτσι ώστε να είναι προπονητές εκεί και κάθε μέρα να μπορεί όποιος θέλει να έρθει να προπονηθεί. Ακυρώθηκε το αρχικό πλάνο που ήταν Τρίτη-Πέμπτη, νομίζω. Είπαμε σε αυτό το πλάνο, γιατί κάποιοι μπορούσαν Τρίτη, κάποιοι μπορούσαν Τετάρτη. Ναι.
θα το δούμε και θα το προσαρμόσουμε. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Αλλά νομίζω ότι είναι ωραίο, έτσι, είναι ένα ωραίο σπορ που πάει στην κερκυραϊκή νεολαία. Έχουμε παράδοση, υπάρχουν άνθρωποι που το γνωρίζουν, σε υψηλό επίπεδο έχουν παίξει και θα μπορούν να διδάξουν το άθλημα σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Για να έρθουν όμως στο πόλο πρέπει να μάθω κολύμπι πρώτα. Εμείς παράλληλα εκεί έχουμε και προπονητή που θα κάνει και εκμάθηση. Δηλαδή ένα παιδί μη φοβίζει ένα γονέα εάν δεν ξέρει, δεν χρειάζεται να πάει στην κολύμπηση. Εμείς έχουμε προπονητή που δεν θα έρθει το παιδί να παίξει κατευθείαν πόλο, θα πιάσει μια μπάλα. Θα έρθει να μάθει να επιπλέει, να το μάθουμε εμείς να επιπλέει, να κολυμπάει σωστά και παράλληλα θα μαθαίνει και με την μπάλα. Έτσι. Σωστά. Σα είδα πάντως ότι πολλοί παλιοί πολίστες ήταν και παρακολουθούσαν το παιχνίδι της ομάδος. Κοιτάξτε, ενδιαφέρον. Πάντα είχε κερκυραϊκή κοινωνία. Το ξέρετε κι εσείς, γιατί ασχολείστε και δύο πολλά χρόνια με το σπορ. Το παρακολουθείτε. Όμως, ξαναπάμε. Όταν δεν έχουμε ομάδα η οποία δεν έχουμε. Πρώτα δεν είχαμε εγκαταστάσεις, έτσι. Δεν είχαμε άδεια. Αν λοιπόν δεν παίζεται το άθλημα στο κολυμπητήριο, πού να έρθει ο κόσμος να το δει και να το αγαπήσει και να τα παιδάκια. Όλα αυτά πρέπει να παίζονται. Εδώ εμείς στο πόλο δεν είναι ένα σπορ. Υπήρχε και μια εποχή που ήταν με λίστα. Ναι, να μπουν 10 φιλάθλοι μέσα. Το πόλο δεν είναι ένα σπορ το οποίο παίζει κάθε μέρα. Και εντάξει, μην ξεχνάτε και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το σπορ αυτή τη στιγμή που λέμε το υδατοσφαίριση είναι το πρώτο σε επιτυχίες στην Ελλάδα. Πάνω από μπάσκετ που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο το μπάσκετ μας. Πάνω από το ποδόσφαιρο, πάνω από όλα τα σπορ. Έτσι, ο Ολυμπιακός για δεύτερη χρονιά, μέσα στα τελευταία 5 χρόνια, έχει παίξει σε 3 τελικούς Champions League. Και έχασε στα πέναλτι. Και έχει πάει σε 4 Final Four και έχασε στα πέναλτι. Η εθνική ομάδα είναι συνέχεια στις 5 θέσεις, παγκόσμια μετάλλια. Οι κοπέλες σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Έτσι, είναι ένα σπορ που μας πάει σαν χώρα, σαν Ελλάδα. Οι εθνικές ομάδες ηλικιακές πήραν πρώτες στο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Είμαστε η πρώτη ομάδα στην κατάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας σε επιτυχίες αυτή τη στιγμή. Δεν το λέω εγώ, είναι. Ναι, τα γραφούμε. Όχι, έτσι είναι. Βέβαια. Με τη μεγάλη ομάδα τι γίνεται. Δεν έχουμε τελειώσει τις υποχρεώσεις. Όχι. Την επόμενη Παρασκευή το πρωί φεύγουμε. Παίζουμε τα play-off ανόδου για Α2. Θα διεκδικήσουμε την άνοδό μας στην κατηγορία της Α2. Παίζουμε το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ, το δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος, με τον οποίο είναι από την Ηλία μια ομάδα και την Καλαμάτα. Βέβαια, έχουμε μια σημαντική απώλεια σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν θα παίζει ο φουνταριστός μας, ο Γιώργος ο Φράγκος, ο οποίος εκείνη την περίοδο μου το είχε πει έτσι τον προτένω ότι παντρεύεται και καταλαβαίνετε ότι η ζωή είναι πάνω από τον αθλητισμό. Έτσι, και θα προσπαθήσουμε βέβαια εκ των ενόντων να λύσουμε το πρόβλημα. Τα παιδιά θεωρώ θα τα δώσουν όλα και θα προσπαθήσουμε το καλύτερο. Η ουσία είναι ότι. Είναι στόχος του ΝΑΟΚ και άνοδος. Κοιτάξτε, εμείς τι θα πούμε. Πάμε να παίξουμε και κερδίσουμε. Να παίξεις πρώτα και κερδίσεις. Δεν παίρνει. Κερκυραίους παίχτες είναι παιδιά τα οποία θέλουμε να ανδρωθούν, θέλουν να κυνηγάνε στόχους. Τώρα, αν δεν ανέβουμε, δεν θα έρθει το τέλος της ζωής για μας. Αυτή η απόφαση που πήρε το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΑΟΚ για την οικειοθελής αποχώρηση στην Α2 κατηγορία. Λόγω οικονομικών προβλημάτων που ήταν το γνωστό πρόβλημα στην καταστάση του ΝΑΟΚ κτλ. Θεωρείς ότι έκανε καλό στην αναβάθμιση της κερκυριακής υδατοσφαίρισης? Κοιτάξτε, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έχουν και τη θετική πλευρά, έχουν και την αρνητική πλευρά. Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι με αυτή την ξύνηση. Στην αρχή ξυνήσαμε λίγο. Εντάξει, όλοι ξυνήσαμε, δεν μας αρέσει. Πέρα από το θέμα της οικονομίας που ήταν ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έτσι, το οικονομικό, και γνωστό τότε. Η δυσπραγία οικονομική. Και το να προσπαθείς με τίποτα και να. Ο πόλεμος που έγινε στον Άκου, όλα αυτά μεγάλος, είναι γνωστά. Βέβαια. Και να ψάχνει να βρει λεφτά για να μπορέσει να. Γιατί η ομάδα τότε δεν μπορούσε να κρατηθεί με κερκυραίους παίχτες. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι και πάλι στην Β' Εθνική ακολουθήσαμε για 2 χρόνια αυτό το μοντέλο, μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά. Διότι μέσα σε αυτή τη χρονιά ήταν και είχαμε μια ομάδα των 98 άρδων που ήταν μια καλή μαγιά παιχτών και σε αριθμό και από υλικό. Ναι, αλλά χάθηκε. Όταν έκλεισε το κολυμπητήριο για 3 μήνες. Κοιτάξτε. Αυτό ήταν η πιο μεγάλη, η λίγο πιο μικρή, αλλά πέσανε ότι ήταν και παιδιά που μετά ήταν στην τρίτη ηλικίου. Εκεί λοιπόν, όμως από πέρσι, ουσιαστικά έχουμε μια ομάδα με 15, 16, 17 παιδιά, τα οποία οι 14 είναι κερκυραίοι. Και αυτό ήταν ένα κέρδος. Μπορέσαμε πιο εύκολα, χωρίς την πίεση της Α2, ακόμα και πέρσι που ήταν ένα πολύ καλό μάθημα το ότι παίξαμε, παρότι δεν μας άξιζε, στα play out και τα παιδιά πήραν εμπειρίες και ανδρωθήκανε μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Έτσι. Τα πιο νέα, δεν μιλάω για τον Τάκη τον Πολίτη. Ναι, προφανώς, ναι, έτσι, ναι. Λοιπόν, από την άλλη, βέβαια, χάθηκε το άθλημα από τον νησί, διότι είναι πολύ μικρή σεζόν στη Β' Εθνική, είναι ουσιαστικά 3 ή 4 τουρνουά. Ναι, και τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα κάθε Σάββατο να παίζουμε να βελτιώνονται, παίζουν μέσα σε 2-3 μέρες.
πολλά παιχνίδια και είναι πολύ κουραστικό. Αλλά δεν είναι και παιδαγωγικό αυτό, γιατί δεν μπορεί να βελτιώσει πράγματα. Αλλά αυτές είναι οι συνθήκες. Τέλος πάντων, είχε τα υπέρ του, είχε τα κατά του. Χάθηκε όμως το άθλημα από το νησί. Αυτό ήταν το χειρότερο που έγινε από αυτό. Κερδίσαμε κάπου αλλού. Έτσι είναι η ζωή. Κάπου κερδίζει, κάπου χάνει. Η πορεία θα δείξει. Σπύρο, είσαι στην Κέρκυρα πολλά χρόνια. Ζεις τον αθλητισμό της Κέρκυρας, όχι μόνο την ατμοσφαίρα, γενικά. Είμαστε ένα νησί όμως που δεν αντέχουμε σε πολύ ψηλές κατηγορίες. Δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω κάτι. Σε αυτό που λέτε, η πραγματικότητα είναι, δείχνει να είναι αυτή. Όμως, εντάξει, άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο, έτσι τώρα. Και στο ποδόσφαιρο. Και το ίδιο και το και τον μπάσκετ είναι άλλα τα μπάτζετ. Ναι, ναι. Έτσι, όταν ας πούμε, λέμε για ένα μπάτζετ, ξέρω εγώ, στο τοπικό μπορεί να είναι 100.000, 100.000 έχει μια ομάδα στην Α1. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, μιλάμε για άλλα μεγέθη. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που πρωταγωνιστεί, έχει 500.000 προϋπολογισμό. Ο Κέρκυρα, ας πούμε, που αφήστε τον Κέρκυρα, μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, πόσο έχετε εσείς που είσαστε γνώστοι. Εντάξει, τώρα. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί, βέβαια. Και μιλάμε ότι έχει παίκτες παγκοσμίου κλάσεως. Τώρα ο Φουντούλης που έφυγε, πήγε καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Και έκανε μεγάλη μεταγραφή στη Φερεντσβάρος. Είχε τον καλύτερο τερματοφύλακα στον κόσμο. Είχε τον πρώτο σκόρ του Σάμπιο Λίγκο Ολυμπιακός. Και μιλάμε τώρα για παιδιά που παίρνουν 40.000 ευρώ. Λοιπόν, άλλα τα μεγέθη. Αλλά λέω ότι. Αυτό πρέπει να το ακούσουν οι παράγοντες του ποδοσφαίρου στην Κέρκυρα. Τέτοιο επίπεδο παίχτες έπαιρναν 40.000 ευρώ το χρόνο. Μιλάμε ότι εδώ το Μέση είχε στον. Πούμε ένα καλό παίκτη στο ποδοσφαίρου, ξέρω εγώ, που παίζει στη Λίβερπουλ. Το Σαλάχ. Λοιπόν, εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν ξέρει το πόλο. Έτσι, μιλάω σε ποδοσφαιρικούς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όμως να σας πω κάτι. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σωστή φιλοσοφία. Και βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα που αυτό το συζητούσαμε. Εμείς έχουμε μια μεγάλη χορηγία από την Vivechrome, η οποία μας στηρίζει 2 χρόνια τώρα. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι κερκυρός ο CEO εκεί πέρα και έχουμε βρει ανταπόκριση και μας δίνει ένα σημαντικό ποσό. Το οποίο βέβαια φτάνει, φανταστείτε τώρα, έτσι, για 2 ταξίδια που κάνουμε μαζί να κάνουμε. Μακάρι να πήγαν κι άλλοι. Ναι, έτσι. Θέλω να πω, δεν παίρνουμε κάποιο τεράστιο ποσό. Αλλά όμως είναι ένα τεράστιο ποσό για μας, το οποίο μας ξεμπλόκαρε. Γιατί αν δικαιούται, ούτε στην Πιταθνική θα είχαμε τη δυνατότητα να παίξουμε εύκολα. Λοιπόν, έτσι και να πω και το όνομά του, έτσι, ο κύριος Προβατάς. Και τον ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και τους ανθρώπους που μας φέρνανε σε επαφή μαζί του. Έτσι. Τον κύριο Γιώργο το Μελιδονιώτη, δεν τρέπω να το πω. Λοιπόν, που μας στηρίξανε και μας βοηθάνε. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι δυστυχώς στην Κέρκυρα δεν υπάρχει κουλτούρα, το έχω πει, της χορηγίας. Όταν έρχεται ένα ξενοδοχείο εδώ και παίρνει τόσα λεφτά από την Κέρκυρα, η χορηγία από την αρχαία Ελλάδα ήταν ότι παίρνεις από την κοινωνία και επιστρέφεις στην κοινωνία. Γιατί αν θα έρθουν οι τουρίστες και εδώ είναι ζούγκλα έξω, θα πατήσει άνθρωπο. Είναι αυτό που έχει πει πολλές φορές. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί η κοινωνία, που είναι π.χ. ο αθλητισμός που τραβάει τα παιδιά, να είναι η κοινωνία ήρεμη, τα παιδιά να έχουν ασχολίες, να μην έχουν ναρκωτικά προβλήματα. Με ναρκωτικά, με παραβατικές συμπεριφορές. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι μόνο στον αθλητισμό, το ίδιο και στον πολιτισμό. Έτσι είναι. Ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι αυτά τα οποία κρατάνε τα παιδιά μακριά από τις κακοτοπίες, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, έτσι θα πρέπει οι μεγάλες εταιρείες, αυτές που δραστηριοποιούνται εδώ, να δίνουν ψίχουλα είναι για αυτούς. Το να δώσει τώρα σε μια μικρή ομάδα 2 και 3 χιλιάρικα δεν είναι τίποτα. Πραγματικά. Έτσι, σε μια ομάδα που ξέρουν, που κάνει δουλειά και υπάρχει μια διαφάνεια. Λοιπόν. Εκεί λοιπόν υπάρχει και ένα έλλειμμα όμως και από τους παράγοντες. Διότι εδώ υπάρχει κακή νοοτροπία στην Ελλάδα, ότι έρχομαι εγώ με τα πακέτα, τα χώνω και κάνω ό,τι γουστάρω. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο. Αυτά είναι λανθάνουσες συμπεριφορές, οι οποίες οδηγούν συνήθως μαθηματικά στην καταστροφή. Δηλαδή, έρχομαι εγώ, βάζω 100.000, το παίζω όπως λέμε στη διαφήμιση εκεί της Γουίνη με τον Προεδρά. Τα χώνω, έρχομαι αυτό, παίρνω τον Βίκη, παίρνω τον Γιώργο και μετά φεύγω εγώ, φεύγει ο Βίκης ο Γιώργος και έμεινε. Ο κανένας και τίποτα και καταραίει το σύστημα. Το έχουμε δει στο ποδόσφαιρο, στο πόλο παντού. Αυτά είναι λαθάνουσες, είναι λάθος φιλοσοφία. Και οι παράγοντες να χτυπήσουν την πόρτα όμως. Δεν θα έρθουν μόνοι τους. Οι παράγοντες, επειδή είναι 2 τύπων παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί που σας λέω, οι άλλοι που θέλουν να κάνουν γενικά. Θέλουν να κάνουν κουμάντο με τα λεφτά των άλλων και να κάνουν ό,τι θέλουν. Ούτε αυτό γίνεται. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να δώσουμε αρμοδιότητες, να οργανώσουμε. Να φέρουμε και 1-2 ανθρώπους που ξέρουν και να τους ακούσουμε και να τους πληρώσουμε λίγα πολλά ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουμε. Και έτσι μόνο θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σοβαρό
για τα παιδιά μας, γιατί πάνω απ' όλα ο αθλητισμός, το έχω πει, δεν είναι ο πρωταθλητισμός. Είναι αυτά που είπαμε πριν. Να μάθουν τα παιδιά να αθλούνται, να έχουν την υγεία τους, να μπορούν να ξεφύγουν από όλα αυτά. Και αν μπορούμε να κάνουμε και πρωταθλητισμό και έχουμε τη δυνατότητα, να το κάνουμε. Σωστά. Αλλά δεν είναι, δεν είναι όμως, και ξεκινάμε μετά, πάμε στο άλλο πληγή και θα το λήξω μία κουβέντα. Θα πω καταστάσεις. Κέρκυρα είναι η τραγωδία. Αυτό θα πω. Είμαστε απαράδεκτοι. Σαν... Σε όλα. Σαν Κερκυραίοι που δεν έχουμε καταστάσεις. Μας παρακαλάνε στο Πόλο που είναι τίποτα να έρχονται για προετοιμασία εδώ πέρα. Να. Στην Κερκυραία. Μπορούσε αυτό να γίνει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο τένις, στο στίβο, στο κολύμπι. Να. Αλλά τι. Σε τριτοκομιζομικές εγκαταστάσεις. Δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, δεν υπάρχουν υλικά, δεν υπάρχει. Στερούμαστε. Εδώ λέμε να είναι ανοιχτό. Αυτό και κάνουμε το σταματήριο. Και λέγαμε και με τον Γιώργο την προηγούμενη εκπομπή μας ότι αυτή τη στιγμή στον κλασικό αθλητισμό έχουμε τεράστιες επιτυχίες, τεράστιες, πολύ μεγάλες επιδόσεις και δεν έχουμε κλειστό προπονητήριο. Όλη η Ελλάδα έχει και δεν έχει. Μα τι μου λέτε, μην πάτε εδώ. Εδώ λέω η Λευκή, μην το λέω. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Λευκή. Είναι δυνατόν τα παιδιά να παίζουν ακόμα βολή στο τσιμέντο, στο σχολείο. Ντροπή να το συζητάμε τώρα. Ούτε έχω πάει στη Λευκή που λέω λόγο. Το ξέρω. Ντροπή. Δηλαδή, σαν κοινωνία είμαστε ντροπή. Είναι δυνατόν ο Βορράς να μην έχει. Η Κέρκυρα έπρεπε να έχει ένα κλειστό πάνω, ένα χάτο και ένα κολυμπητήριο ακόμα. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα, δεν είναι συνθήκες αυτές τώρα. Δεν έχουμε ανθρώπους. Δεν έχουμε διεκδικήσει. Δεν έχουμε διεκδικήσει. Και το κολυμπητήριο εδώ να κλείνει συνεχώς. Λόγω έλλειψης πετρελαίου. Και η απέναντι θεσπρωτεία. Πόσες φορές κλείνει το κολυμπητήριο? Πολλές. Να σας πω κάτι. Όλα αυτά επειδή τυχαίνει να δουλεύω και στο δημόσιο. Αν δεν υπάρχουν μελέτες, δεν υπάρχουν άνθρωποι που να γνωρίζουν, που να έχουν ένα, και να βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν γίνονται. Καθόμαστε όλοι και βαράμε κούφιες τώρα απ' έξω και γράφουμε στο Facebook. Λέμε τώρα. Εδώ είναι συγκεκριμένα πράγματα. Το ξαναλέω για το κολυμπητήριο. Έφτασε το πράγμα κάποτε να υπογραφεί ενεργειακή αναβάθμιση. Και έμεινε η υπογραφή του τότε Προέδρου. Δεν την έβαλε. Το ξέρετε εσείς ότι ήταν τέταρτο σε βαθμολόγηση για να, σε ωριμότητα το έργο από τα 10 και μόνοι μας το απεντάξαμε και μας βρίσκαν στη Γενική Γραμματέα. Και σας το λέω με τα λόγω γνώσεως σας. Δεν σας το λέω τυχαία. Το ξέρω που έτσι λέγανε τι κάνουν αυτοί οι Κερκυραίοι. Δεν θέλουν το έργο. Έργα έτοιμα, χρηματοδοτούμε από το ΕΣΠΑ έτοιμα, όλα ήταν όριμο. Τα πάντα έλειπε μια υπογραφή και κάποιος δεν την έβαλε. Ας το εξετάσετε εσείς που είσαστε δικηγόροι να κάνετε εσείς δημοσιογράφους το ρεπορτάζ σας, γιατί δεν την έβαλε, δεν ξέρω. Δεν μπήκε όμως και δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, ελάτε να μάθουμε Πόλο κάθε μέρα στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ. Ναι, στις εγκαταστάσεις 6 με 7.30. Ωραία. Εκεί θα είναι όλοι οι προπονητές του ΝΑΟΚ να μάθουν τα πράγματα. Και ελάτε και την Παρασκευή Σάββατο να δείτε Beach Polo, να γιορτάσουμε, να χαρούμε. Θα είναι σε ένα εύκολο. Ξεχωριστό event. Ξεχωριστό. Να δούμε και αυτό, να δείτε και αυτό τι. Καλή επιτυχία σε μεγάλη ομάδα. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε όμως στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος.